Τώρα, πώ λέγεται το τραγούδι, οι μάγκε δεν υπάρχουν πια, του πάτησε το τρένο. Ε, τα τρένα δεν υπάρχουν πια, τους πάτησ, τα πάτησαν οι μάγκε. <laughs> Αλλάζω εγώ το σύστημα. <laughs> Αν το ήξερα, θα βάζα μουσική υπόκριση. <laughs> ναι, <laughs> πάει, πάει. Πόσε φορέ λέω εδώ πέρα, παιδιά, δεν είναι έτσι, πώ μα τα λένε, και καθίστε να δούμε. Λοιπόν, ρεπορτάζ έγκυρο μέχρι κεραία. Και δέχομαι και να ακούω αντιρρήσει, όποιο μπορεί να τι διατυπώσει. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την είδηση. Δεν ξέρω για πόσες μέρες ή για πόσες ώρες δεν θα υπάρχει τρένο προ τα αεροδρόμιο. Ναι. Έχει ανακοινωθεί ήδη ότι θα κάνει μόνο το μεταμόρφωση ε, κάτζα. Έχει βλάβει, βλάβει λένε, στο... αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία, βλάβει στο, λένε. στο συγκοινωνιακό κέντρο αχαρνώνες στην τηλεδιοίκηση. Ε... Άρα οι τουρίστε, αν εγώ, θα ήθελα σήμερα τρένο, να πάω στο αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει τρένο, όχι. Φαντάζεσαι πώ θα χάσουν ε, την ε, με, Μετρό δεν ξέρω, μετρό μπορεί. Το τρένο, ο μετρό, Το προαστιακό δεν υπάρχει. Σου ε, λέω ξανά. Θέλω να πιστεύω την επίσημη ανακοίνωση. Αλλά από αυτά που ξέρω και από αυτά που μαθαίνω, φοβάμαι ότι έχουν αρχίσει τα παιχνίδια και έχουν αρχίσει πιέσει. Και άσχημε πιέσει. Και φοβάμαι ότι μέρος των πιέσεων ασκούνται και στους εργαζόμενους, που είναι κοντά στους χίλιους. Ήδη μαθαίνω ότι υπάρχουν... Ε... Ε... Όχι ακόμα. Αλλά υπάρχουν φαινόμενα ε... περιτροπής εργασίας και κάποιοι να μπουν σε διαθεσιμότητα. Ε... Έχω ένα ερωτηματικό αν έχουν πληρωθεί... Του μήνε που δουλεύουν δεν το ξέρω, μπορεί, δεν το παίρνω πάνω μου δηλαδή. Νομίζω ότι υπάρχουν καθυστερήσει στην στη καταβολή τη μισθοδοσίας. Και τώρα κοίτα να δει τι γίνεται και σου λέω το ρεπορτάζ είναι έγκυρο μέχρι κεραίας και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, αλλά μπορώ να ακούσω τον αντιλόγο. Όποιο θέλει από τη Hellenic Train ή από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που εμπλέκεται, γιατί εκεί να δει πώ εμπλέκονται. Δεν θα σα το πω πώ γίνεται. Λοιπόν, έχουμε πει ότι το λιανοκλάδι Λάρισα δεν υφίσταται. Μάλιστα. Έχει καταστραφεί γίνεται μία προσπάθεια η γραμμή καθόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η οποία έχει υποστεί τις, μικρότερε αναλογικέ τις ζημίες, με το έχει υποστεί η γραμμή ανόδου που θα σου πω και θα καταλάβεις. Να λειτουργήσει μέσα στην άνοιξη του 24. Δηλαδή να, να είναι στο επόμενο τετράμινο-πεντάμινο να καταφέρουν να τη βάλουν σε λειτουργία. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι αισιοδοξοί που λένε ότι θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 23, Δηλαδή, το επόμενο δι, δύο, μισ, δύο μισή μήνες, το, το επόμενο διάστημα. Αυτό θεωρείται, από αυτούς που ξέρουν, πάρα πολύ αισιοδοξη πρόβλεψη, αλλά ε, λένε ότι άμα δουλεύουμε νυχτημερών μπορούμε και να το, να το πετύχουμε. Μάλιστα. Θα αποκατασταθεί η γραμμή καθόδου σε ένα... Στο κομμάτι ξαναλέω, Λιανοκλάδη Λάρισα, η ανώτατη ταχύτητα που θα έχουν τα τρένα θα είναι περπατώντα 40 χιλιόμετρα την ώρα. 40 χιλιόμετρα την ώρα. Μόνο με αυτό θα. Μόνο με με, παπάκι, αυτό. Πηγαίνει ναι, με παπάκι πηγαίνει με 40 χιλιόμετρα. Και όταν το παπάκι πιάνει 110, 110 τα, τα καλά παπάκια πάνε, είναι σφεδόν. Πόσε ώρε θα κάνει, 8 ώρε θα λοιπόν, κάνει να φτάσει. Θα αφορά τα, τα εμπορευματικά τρένα κυρίω, mm. γι' αυτό γίνεται όλο το ταπαντούρι. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από το λιμάνι του Πειραιά και τις εταιρείε που βρίσκονται εκεί διότι φοβόνται ότι μπορεί να αρχίσουν να, να συσσωρεύονται κοντέινες και δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν στο, στο λιμάνι που να τα βάλουν. Ε? Η γραμμή Ανοδού θέλει μίνιμουμ 18 μήνες. Στη χειρότερη μου λένε ότι μπορεί να φάει και το, 24, και το 25 ολόκληρο, δηλαδή 23-2 μήνες, 24-12 μήνες, 25-12 μήνες, να πάει στους 26 μήνες ε, για να κατασκευαστεί η γραμμή ανόδου. Είναι διαλυμένη, στην κυριολεξία δεν υφίσταται γραμμή τρένου ανόδου. Ε, και εδώ σου λέω ξανά αρχίζουν τα, αρχίζουν τα όργανα, διότι... Η Χελένικ Train, η Ιταλή, δηλαδή. Η Hellenic Train, για να ξέρουμε τι μα γίνεται, που το, τον το πήραν το σιδηρόδρομο. Το 60% του τζίρου του είναι η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρα τα έσοδα του το επόμενο διάστημα θα είναι. Δεν του βγήκε αυτή η επένδυση. Ε, ε, ναι, δεν του βγήκε. αυτή η επένδυση. Και, την κλαίνε. Όχι μόνο την κλαίνε. Καταρχήν κλαίνε αυτού που φύγανε στα Τέμπη. Ε, Κλαίμε τώρα αυτού που φύγανε στη Θεσσαλία, Κλαίμε και, ναι, ναι. και τι καταστροφέ που έχουν γίνει. Την οικονομία θα κλάψουμε στο μέλλον. Γιατί όταν θα αρχίσουμε να γινόμαστε πρωτοσέλιδο από άλλε χώρε τη κεντρική και βόρεια Ευρώπη, γιατί δεν φτάνουν εμπορεύματα ναι. μέσω κόσκο, τότε θα πονέσει. Τότε σου ξαναλέω, σου ξαναλέω λοιπόν ότι εκεί είναι χίλιοι εργαζόμενοι, περικοπέ σίγουρα, καθυστερήσει μισθοδοσία. Ε, είμαι σίγουρο και σου λέω δεν ξέρω τι έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα εκ εργασία. Και όταν σου είπα πριν ότι είναι πολλέ εταιρείε, άκου πώ δουλεύει το σύστημα. <laughs> δηλαδή μου το λέγανε και δεν, δεν, δε πιστεύει ότι μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Η Χελένη Κτρέν χρησιμοποιεί το, το δίκτυο τη ΓΕΟΣΕ που το νοικιάζει. Σωστά. Και το τροχαίο υλικό από τη ΓΕΟΣΕ. Η έργοσε είναι υπεύθυνη για τα έργα και τη συντήρηση του δικτύου. Και όλα αυτά ανήκουν στον ΟΣΕ. Η τρένοσέ που μπαίνει μέσα. Έχουμε και τρένοσέ. Είναι τα ιστήρια η τρένοσέ. Ναι, δεν ξέρω ποιο έχει τα τι Νομίζω το... ότι είναι τα ιστήρια, οι κρατήσεις. Λοιπόν, τώρα κάνουμε συσκέψει επισκέψεις, όντως δεν δε βρίσκουν άκρη. Είπε γεωσέ, ναι. τρένοσέ είπα εγώ, εργοσέ, Εργοσε. Ναι, και οσέ. στη Hellenic Train. Και οσέ. Οσέ. όχι στο νοσέ και, και κατ' επέκταση στη Hellenic Train. Τώρα, τι γίνεται... Υπήρξε εκείνο τη σύμβαση στη Βουλή, που θυμάστε που είχε κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση τότε που κάνανε, υποτίθεται, που θα παίρνανε τα 50 εκατομμύρια για τι ε, αποκαλούμενες αποκαλούμενε άγονε γραμμέ. Δηλαδή είχαν αναλάβει υποχρέωση να εκτελούν δρομολόγια για τι αποκαλούμενε άγονε γραμμέ. 50 εκατομμύρια. Η εταιρεία είχε αναλάβει την υποχρέωση 30 εκατομμύρια να πληρώνει στην ε, ε, για την εκμίσθωση υλικού και, και άλλες υποχρεώσεις, 30 εκατομμύρια στις, στις εταιρείε που προαναφέραμε. Εδώ είναι δεδομένο ότι το δημόσιο χρωστάει λεφτά. Ναι. Είναι δεδομένο ότι οι άλλοι δεν έχουν πληρώσει, αφού δεν έχουν εισπράξει από το, το δημόσιο. Και είναι η κατάσταση μήλο. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Εντάξει, μία φούσκα, ένα σπιρίν αυτό τώρα που γεμίζει. Γεμίζει κάποια στιγμή, η φούσκα θα σπάσει. Θα το. Το, δούμε. το, το, το κακό είναι, σου ξαναλέω, οι ημερομηνίε που ακούς, Τρομάζει για το πότε θα ξαναέχει ομαλή, ο, ομαλή κίνηση Νίκο. η γραμμή τη Θεσσαλονίκη. Λε ότι η, πάρα η, πολύ η γραμμή αυτή που είναι και η βασική πηγή εσόδων για τη Hellenic Train, ότι για πάρα πολλού μήνε θα είναι τελείω εκτό κυκλοφορία. Θα υπάρξουν ιδιωτικά κεφάλαια στην αποκατάσταση θα τα αναλάβει όλο το Υπουργείο Υποδομών. Όχι, όχι. Δεν μπορεί να, θα, κάποια θα είναι. Από το Υπουργείο Υποδομών ενδεχομένω θα πρέπει. Δεν ξέρω τι συμβατικοί τι προβλέπουν. Ε, δεν νομίζω όμω. Δεν νομίζω η, η, να, να μπαίνουν. Δηλαδή από τη Χελένη Τρέιν εννοεί, Ιταλικά κεφάλαια. Δεν νομίζω. δεν νομίζω. Γιατί η κατασκευή και η συντήρηση του δικτύου ανήκει στην Εγωσέ. Δεν έχουν καμία σχέση αυτή. Mm. Αυτοί έχουν πάρει μόνο τη λειτουργία του mm. Και επειδή η Μαρία δεν του βγήκε, mm. μου λένε ότι ω σκέψη έχει περάσει και από το μυαλό του. Ε, από επένδυση. Για να κάνουν από επένδυση. Και τότε φέξαμε και κλείστασα. Νίκο, πιστεύω ότι θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ε, είσαι πολύ ζεστό. Το ρεπορτάζ θα έχει κι άλλα. Όχι, ισόνια. έχω πολύ καλέ πηγέ. Έχει καλέ πηγέ. Είναι ε, σίγουροι ότι δηλαδή, θα βγουν κι άλλα. Όχι κατά τύχη. Είναι αυτέ οι γνωριμίες των ετών. Σειρά που... επεισοδίων θα ναι. έχουμε. Δεν ξέρω. Α, νομίζω σήμερα θα παραδοθεί ένα κομμάτι που ολοκληρώθηκε, αλλά δεν θυμάμαι να σα πω από πού και προ πού. Σίγουρα από τη Θωρέα. Ένα κομμάτι πάντω στη Θεραία Ελλάδα είναι έτοιμο και νομίζω θα υπογραφούν.